Ικανοποιημένη δηλώνει η κυβέρνηση από την εφαρμογή των νέων μέτρων που αφορούν εστίαση και εμπόριο. Υποστηρίζεται πως τα μέτρα αυτά θα περιορίσουν την εξάπλωση του κορονοϊού και πιθανώς να δώσουν κίνητρα στους μη εμβολιασμένους που χωρίς εμβολιασμό. Από την άλλη, όμως, άκρως δυσαρεστημένοι εμφανίζονται έμποροι και εστιατόρες. Υποστηρίζουν πως εργαλειοποιούνται από την κυβέρνηση και τους δίνεται ο ρόλος του τροχονόμου και αστιφύλακα που δεν τους ανήκει. Επλέον, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί αντισταθμιστικά μέτρα για την βέβαιη απώλεια τζίρου. Στην Τολεμαΐδα, οι επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης προχώρησαν σε έκτη σύσκεψη και αποφάσισαν να πάρουν μέρος στην πανελλαδική κινητοποίηση που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, αφήνουν σε αυτό το ενδεχόμενο και για δικές τους παράλληλες κινητοποίησεις. Εις βάρος μας τα πάντα. Είμαστε οι πιο αδικημένοι, είμαστε στην περιοχή που έχει φάει το μεγαλύτερο lockdown. Είμαστε η περιοχή η οποία ζητάνε από την κινητοποίηση. Είμαστε η περιοχή που όλοι τα έχουν βάλει με τα μαγαζιά. Έχουμε κρύο, μας ζητάνε κοντούς ανεμοφράκτες. Είπαμε να συγκεντρωθούμε σήμερα εδώ, πας και βγάλουμε καμιά άκρη. Αλλά είμαι σίγουρος ότι στη συνέχεια τη συζήτηση όλοι θα μαλώσουμε μεταξύ μας και θα φύγουμε. Σκεφτήκαμε να συζητήσουμε, θα συζητήσουμε για το κλείσιμο του μαγαζιού, γιατί εκεί μας οδηγούν με τα μέτρα, τα νέα μέτρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει διαφοροποίηση στον νόμο. Εδώ έχουμε κρύο. Για τους εξωτερικούς χώρους υπάρχει θέμα μεγάλο. Δεν μπορεί το αλοπέτασμα να είναι στο 1,30 και ο κόσμος να παγώνει, ακόμα και οι καπνιστές να μην έχουν ένα χώρο δικό τους. Θα συζητήσουμε όλοι οι συνάδελφοι εδώ και θα δούμε ποια θα είναι η αμέσως επόμενη κίνηση. Τουλάχιστον το τηλέφωνο πέρα, ας πούμε, πριν λίγο με πήραν τα παιδιά από την Αράχη, επειδή έχει γίνει πολύ γρήγορα, δεν υπάρχει ενημέρωση. Ναι. Οπότε που θέλω να καταλήξω ότι άμα θα αποφασίσουμε να κλείσουμε και εμείς την Τρίτη για να συμμετάσχουμε, που θεωρώ ότι θα το αποφασίσουμε, από αύριο θα πρέπει ο σύλλογος να κινηθεί, να βγάλει αφήσεις, να γυρίσει όλα τα χωριά. Γιατί δεν να κλείσει η πόλη και να σηκωθούμε όλοι μας, και εγώ ο ίδιος και να φύγω για να πάω σε οποιοδήποτε χωριό για να πιω τον καφέ μου. Θα πρέπει να είμαστε όλοι κλειστοί. Και όποιος δεν είναι από απόφαση του, όχι επειδή δεν το γνωρίζει, όχι δηλαδή από ελληνική ενημέρωση. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ότι θα πρέπει τις επόμενες 5 μέρες, τουλάχιστον εμείς που είμαστε εδώ, που είμαστε πολύ λίγοι, να κινητοποιηθούμε έτσι ώστε να μάθουν και οι υπόλοιποι. Γιατί είναι πολλοί που δεν γνωρίζουν, γιατί γίνει πολύ γρήγορα, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Γίνεται αναβολή της ημερομηνίας του κλεισίματος πανελλαδικά. Δηλαδή, για να προετοιμαστούν όλα τα σωματεία πανελλαδικά, θεωρούν ότι πρέπει να γίνει την Τρίτη για πιο καλή προετοιμασία και όχι την Πέμπτη. Γιατί κάποιοι θέλουν να κλείσουν κάποιες περιοχές, Πελοπόννησος, στις Σέρες, θέλουν να κλείσουν Τρίτη. Οπότε, είπαμε όλοι, πριν από ένα λεπτό μιλούσαμε τον Καβαδά, να το κάνουμε Τρίτη δηλαδή. Θεωρώ, τώρα θα πείτε κι εσείς την άποψή σας, γιατί είναι ακουστή πανελλαδικά. Το να κλείσουμε εμείς την Πέμπτη, μεμονωμένα σαν περιοχή.